νομοθεσία πλέον δεν αφορά σε καμία περίπτωση όσα προσπαθούν να μας πείσει η κυβέρνηση, την πάταξη δηλαδή του εγκλήματος, της παραβατικότητας, είτε τους πάνω τέτοιων στοιχείων μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφορούσε ξεκάθαρα την απαγόρευση, την ποινικοποίηση των αγώνων μας με όλους τους τρόπους και μέσα να μπορεί η κυβέρνηση να απαγορεύει στους φοιτητικούς λόγους, τις διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις να αποφασίζουν και να δρούνε, να διεκδικούν υπέρ των δικαιωμάτων και της ζωής τους. Αποδεικνύεται και από τη σημερινή κατάσταση όπου φοιτητικοί σύλλογοι βρέθηκαν εδώ πέρα, όπως είπα, στη συνέχεια των προηγούμενων δράσεων για να διεκδικήσουν ανοιχτές σχολές και μη εφαρμογή του νομοσχεδίου. Και συναντήσαμε τη σκληρή καταστολή, όπως φάνηκε και σήμερα με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Επικαλούμενη τάχα μου φθορές στην ηλική ιερουσία του Πανεπιστημίου, η Βρετανία ζήτησε την εισαγγελική παρέμβαση, όπως και έγινε, και αστυνομικές δυνάμεις σήμερα, πολλές δημιουργίες ΜΑΤ και ομάδες Δίας βρέθηκαν μέσα στο Πανεπιστήμιο. Έδειξαν τους φοιτητικούς λόγους από τον κατελημένο χώρο της Βρετανίας. Και στη συνέχεια, όταν οι φοιτητές αναντιώθηκαν στη σύλληψη και προσαγωγές συλλήψεις, θα μάθουμε στην πορεία τι έγινε. Απάντησαν με ΜΑΤ, ξύλο και επιπλέον συλλήψεις. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες συνδικαλιστή με αίματα στο πρόσωπο, χαρακτηριστικές εικόνες των υπόλοιπων εδώ πέρα αγωνιστών να καταδιώκονται από τα χημικά, από τις ασπίδες και τα γκλόπ της αστυνομίας. Είναι περίτρανη απόδειξη πως η κυβέρνηση διαμορφώνει μια πραγματικότητα όπου το Πανεπιστήμιο θα προσανατολίζεται μάλλον όλο και λιγότερο στα δικά μας συμφέροντα και ανάγκες των φοιτητών, δηλαδή όλο και περισσότερο θα αξιοποιεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους. Και για να το διασφαλίσουν και να το πετύχουν αυτό, επειδή ακριβώς είναι αντιπαραθετικά ζητήματα εδώ πέρα, θέλουν να έχουν ανάγκη την περιφρούρηση της αστυνομίας, όπως φαίνεται και από σήμερα. Λοιπόν, εμείς δηλώνουμε ότι δεν τρομοκρατούμαστε, δεν φοβόμαστε. Έτσι κι αλλιώς και το εργατικό κίνημα και η φοιτητική σύλλογη το προηγούμενο διάστημα σπάστησε την πράξη και τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης περί συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων και πρώτερα νομοθετήματά τους για τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο προσπάθησαν να επιβάλλουν. Περδίκη Δημήτρος, Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών και Τρογών Μηχανολόγων. Εκλεγμένος. Άρα λέω ότι εμείς θα συνεχίσουμε στη διεκδίκηση σήμερα της ζωής, των δικαιωμάτων μας, των ανοιχτών σχολών και προφανώς των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών να τα παλεύουμε αυτά τα ζητήματα.